Ο Εμίλιο, ο κεφάλας. Που ξέρω, έφτασα αποκορυμμένος. Αλλά, ξέρετε, ήμουνα στη δουλειά. Τα μπατζάκια δεν περιμένουν. Όταν γίνουνε, πρέπει να πέσει μαχαίρι. Από το ένα πρωί ως το άλλο. Έφερα το βιβλίο. Αλλά το μολύβι δεν το έφερα. Από το ξύσιμο δεν έμεινε μολύβι. Δεν ξέρω αν το κάνω καλά. Για το μολύβι λέω. Το ξύνω, το πιέζω και σπάει, συνέχεια σπάει. Σπάει επειδή έχω άτσαλα χέρια και πολύ σκληρά. Τα χέρια μου είναι σαν γυαλόχαρτα. Δεν έχουν αφήνει. Ευαισθησία, κύριε Εμίλια, ευαισθησία. Η αφή είναι για άλλα πράγματα. Για να δούμε τώρα το τετράδιο αυτό. Πολύ καλά. Καλά, κύριε Εμίλια, καλά. Τα βήτα, τα ήτα. Δεν καταφέρατε να κάνετε κανένα σωστά. Αλλά και αυτό έχει την αξία του. Το να μην καταφέρεις τίποτα είναι σαν να τα έχεις κάνει όλα σωστά. Ας πάμε τώρα όμως στο σημερινό μάθημα. Τα ρήματα πώς χρησιμοποιούνται και γιατί υπάρχουν. Κύριε Δάσκαλε, γίνεται να πούμε το μάθημα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό για τη γλώσσα και τον τρόπο σκέψης. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται να ονομάζουμε κάτι και μετά να λέμε ότι υπάρχει. Γιατί πρέπει να υπάρχει όταν αποκτάει όνομα. Εγώ έχω μια σκύλα. Και τα σκυλάκια που κάνω τα δίνω στους γείτονες. Αλλά αυτά τα σκυλάκια δεν έχουν όνομα. Γιατί είτε πεθαίνουν, είτε τα χαρίζουν στους γείτονες. Τότε αυτά υπάρχουν. Εγώ τα βλέπω ή δεν τα βλέπω. Κάποιες φορές ξυπνάω το βράδυ και νιώθω ότι όλα όσα ξέρω θα χαθούν. Το τραπέζι, τα κουτάλια. Ακολουθείτε το δρόμο των μεγάλων. Του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα. Και αυτοί έτσι ξεκίνησαν. Με ανησυχίες, με φόβο για τα πράγματα, με περιέργεια για τον κόσμο. Εσείς τώρα είστε σαν ένα μικρό παιδί που του ανοίγεται ο κόσμος. Σε τι απόσταση βρίσκεται ο ήλιος? Από πού? Από εδώ ή από την πρωτεύουσα, κύριε Εμίλιο? Πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με τις εκθέσεις σας. Για να μην κάνετε τέτοια λάθη. Η λέξη αγγούρι γράφεται με δύο γάμα. Όχι με γάμα κάμα. Αλλά πρέπει να ασχοληθείτε πιο πολύ. Και ενώ στοχάζεστε τόσο υπέροχα πράγματα, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό, θα πρέπει να μάθετε να γράφετε και να διαβάζετε. Για να είστε στο μονοπάτι που χάραξαν οι μεγάλοι πριν από εσάς. Φανταστείτε ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο Γαλιλαίο, έναν Καντ. Αυτή είναι από το χωριό. Ξέρετε, εγώ δεν ξέρω και πολλούς ανθρώπους από το χωριό. Δεν βγαίνω συχνά λόγω της δουλειάς. Και η γυναίκα μου, ξέρετε, δεν με αφήνει να πηγαίνω στα μπαρ, οπότε δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Γαλιλαίος, είπατε. Μη μου πείτε ότι είναι ο γιος του Κρεοπόλη. Κυρία Εμίλια, ελάτε εδώ μαζί μου. Ελάτε εδώ μαζί μου και φωνάξτε. Ζήτω η Ευβία! Ζήτω η Ευβία!